Πάμε σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Τσέτουρας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσέτουρα. Καλησπέρα σας. Πολύ για την παρουσία σας. Και ο συνάδελφός μου, Δημοσθένης Δούκας, είναι μαζί μας. Τι είδατε στον Εύρο, κύριε Τσέτουρα, μετά τη χαλαζόπτωση? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο χαλάζι στο τρίγωνο επάνω. Ναι. Με τρία επίκεντρα, ένα στο Ορμένιο, ένα στην Πτελέα και ένα στα Δίκαια, στο Δήλοφο Δικαίων. Mm-hmm. Τα στρέμματα που έχουν καλυφθεί από τη χαλαζόπτωση είναι πάνω από 30.000. Με πολύ μεγάλες ζημιές, σοβαρές ζημιές. Τέτοιο χαλάζι στην περιοχή του Τριγώνου είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια. Άρα δεν μιλάμε για να περιμένουμε παραγωγή, έτσι? Έχουμε και ζημιές που έχουν φτάσει τα 100%. Το 100%. Ναι, ναι. Είναι μεγάλες οι ζημιές. Και μάλιστα εμείς ξεκινήσαμε από σήμερα τις επισημάνσεις. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Η πρώτη εκτίμηση που κάναμε είναι 30.000. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να υπερβούν και τα 30.000. Από την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα έχουμε την αργία, θα δούμε, ας πούμε, περιστατωμένα κάθε περιοχή ξεχωριστά, γιατί εκτός από το Ορμένιο, την Πτελέα, το Δήλοφο και τα Δίκαια έχει πιάσει και Πετρωτά, Πεντάλοφο, έχει φτάσει μέχρι Μαράσια. Μάλιστα. Χθες μας είχαν ειδοποιήσει και για το σουφλί, για τον κόρυβο, για το μαυροκλήσι. Ναι, πήγα και εγώ σήμερα στο εκεί. Είναι μια, και εκεί μεγάλο χαλάζι έχουμε. Είναι το πιο πολύ ο κόρυβος, λιγότερο το μαυροκλήσι. Και σήμερα έπεσε χαλάζι και μεταξύ Κίρκης και Σίμης στην περιοχή Μαυρόλοφος. Είναι η περιοχή, είναι εποχή άστατη τώρα, ναι, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. Καλλιέργειες πάλι εκεί, στο Μαυρόλοφο. Ναι, έχει τα σιτηρά εκεί πάνω. Σιτηρά, έτσι. Βάζουν σκληρά σιτηρά τα πιο πολλά. Στον κόρυβο και στο Μαυροκλήσι. Ορίστε. Στον κόρυβο και στο Μαυροκλήσι τι ήταν? Ήταν μεγάλες εξάρτητες. Έχει καπνά, έχει βαμβάκια, έχει ηλίαθο κλπ. Όλες τις ανεξάρτητες καλλιέργειες από βαμβάκια και πάνω το ίδιο. Είναι αμπέλια, ηλίαθο. Επάνω μας είπαν χθες για ηλίαθο, μας είπαν για βαμβάκια, μας είπαν για αμπέλια. Είναι και για λαχανικά αρκετά. Είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου σε ανεξάρτητες. Τα πάντα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Είναι ένα χαλάζι γενικευμένο σε πολύ μεγάλη περιοχή επάνω. Βέβαια το Σαββατοκύριακο θα είναι χειρότερο, γιατί έχουμε και από το ΚΕΜΕ του ΕΛΓΑ της Θεσσαλονίκης πληροφορίες ότι την Κυριακή τα φαινόμενα της χαλαζόπτωσης θα επιδεινωθούν, ας πούμε, και θα αυξηθούν. Για ποιες περιοχές? Για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Γιατί έχουμε. Και Ροδόπη και Ξάνθη και Εύρο, Και στη Θράκη και στη Μακεδονία έχουμε πρόγνωση για χαλάζια. Όλη την ημέρα της Κυριακής. Προς δηλαδή, τις απογευματινές ώρες. Αλλά θα μου πείτε, μπορούν να προφυλαχτούν? Τι να προφυλαχτεί ο κόσμος? Δεν προφυλάσσεται πλέον. Όταν ο καιρός είναι έτσι, τα φαινόμενα είναι άγρια. Έχει αλλάξει και με την κλιματική αλλαγή, έχουν αλλάξει και τα φαινόμενα αυτά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή στους γεωργούς να κάνουν δήλωση καλλιέργειας, γιατί έχει αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Εάν δεν έχουν υπογράψει δήλωση καλλιέργειας για φέτος, δεν θα αποζημιωθούν. Ξέρουν ότι πρέπει να πάνε στις ενώσεις. Μαζί με την ΟΣΔΕ πρέπει να υπογράψουν και τη δήλωση καλλιέργειας. Η δήλωση καλλιέργειας έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Απριλίου μαζί με την ΟΣΔΕ. Mm-hmm. Και από ό,τι έχω δει, που έχω κάνει μία έρευνα σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει ακόμη. Ίσως νομίζουν ότι θα είναι όπως τα υπόλοιπα χρόνια. Όμως εμείς έχουμε ενημερώσει τον κόσμο, έχω ενημερώσει και τις ενώσεις, βέβαια είναι ενημερωμένες και από την Πασεγές και από τον ΕΛΓΑ. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπογράψει τη δήλωση καλλιέργειας. Να σταθώ λίγο σε αυτό. Αυτά είναι ανασφάλιστα. Να σταθώ λίγο σε αυτό. Δηλαδή, εάν κάποιοι από τους αγρότες οι οποίοι επλήγησαν από το χαλάζι καλλιέργειές τους χθες στο Τρίγωνο δεν έχουν υπογράψει μέχρι τώρα δήλωση καλλιέργειας. Μπορούν να υπογράψουν και τώρα. Μπορούν να υπογράψουν. Μπορούν, γιατί είναι στον αέρα ακόμη. Μπορούν να υπογράψουν, γιατί θα δοθούν παρατάσεις μέχρι και στα μέσα του Ιουλίου. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με αυτές τις δηλώσεις καλλιέργειας, κύριε Τσέτουρα, μια και σας έχουμε μαζί μας τώρα? Αλλάζω θέμα βέβαια, αλλά. Για να λίγο. Σας πω συγκεκριμένα, Ένωση Αλεξανδρούπολης είναι στο 40% των γεωργών, ναι, και Ένωση Δημοτήχου και Ορεστιάδος στο 60%. Όσον αφορά με το τι πληρώνει ο αγρότης για αυτό το πράγμα, γιατί ακούσαμε διάφορα και για τη Ροδόπη, εντάξει, και για τη Λάρισα. Συγγνώμη, ανέβηκε το ασφάλιστο από 3 σε 4%, ναι, αλλά υπάρχει και ένα πλαφόν το οποίο δεν ξεπερνάμε και με το τιμολόγιο πληρώναμε περισσότερα. Αν βάλουμε κατά μέσο όρο, είναι τα ίδια χρήματα περίπου και σε μερικές περιπτώσεις λιγότερα κιόλας. Εννοείται αυτά που πληρώνουν σε ποιον? Για τις ενώσεις μιλάω εγώ. Για τις ενώσεις δεν ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρουμε, γιατί εκεί, ναι, υπάρχει ένα καθεστώς. Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει μια σύμβαση με την Πασεγέση και μεταξύ του ΕΛΓΑ, ναι, αλλά οι ενώσεις ζητάνε και κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω μου φαίνεται ότι είναι πολύ παραπάνω. Και 10 φορές παραπάνω και 15. Γιατί δεν είναι θέμα δικό μας. Δεν είναι ότι είναι δικό σας, αλλά είναι πιστοποιημένο ότι ζητάνε μέχρι και 15 φορές πάνω από. Είναι θέμα των ενώσεων, βέβαια. Απόλυτα των ενώσεων. Κατά τη γνώμη τη δική μου, κακό ζητάνε. Έχουν ξεφύγει. Και εμείς από ό,τι ξέρουμε, όπου έγινε καταγγελία, δικαιώθηκαν οι αγρότες.
Στη Λάρισα δημοσθένειες δεν είναι. Ξεφύγει τα νούμερα, έχουν ξεφύγει τα νούμερα, έχετε δίκιο. Νομίζω... κλείδωσαν, τρεις εννοήσεις τις κλείδωσαν για να μην μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, να... η Ροδόπη δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Μέχρι να πιστούν ότι πρέπει να σταματήσουν αυτό. Αθήνα και κάνει το κλιμάκιο τη δουλειά. Και εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι οι Νίκο θα τα επιστρέψουν τα λεφτά οι ενώσεις, θα ασκηθούν πλέον. Αυτά που πήραν. Ναι, σύντομα θα ασκηθούν. Εμένα μου είπαν και για τον Εύρο κάτι τρελά νούμερα για τις ενώσεις. Ισχύει, ισχύει. 200-300. Και εμείς τα ακούσαμε, αλλά δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν λέτε τα λέτε εσείς, εμείς τα λέμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να ασφαλιστούν οι αγρότες, να μην είναι ανασφάλιστοι, γιατί οι κανονισμοί έχουν αλλάξει και μέσα στο 11 δεν θα αποζημιωθούν. Είναι κρίμα, έχουν μεγάλες ζημιές. Είναι μπροστά το καλοκαίρι, τα χαλάζια επιδεινώνουν την κατάσταση. Δεν ξέρουμε πού θα εμφανιστεί η ζημιά. Μπορεί να έχουμε και ζημιές οι οποίες να είναι στις περιοχές εκείνες το 100%. Και σε πολλές περιοχές και σε μεγάλες καλλιέργειες. Υπάρχει περίπτωση λόγω της κρίσης να μην αποζημιωθούν έγκαιρα οι αγρότες? Λόγω της κρίσης? Όχι, γιατί αυτά είναι χρήματα των αγροτών, είναι ασφάλιστα και γυρίζουν πίσω σε αυτούς. Καλά, και οι συντάξεις είναι για να γυρίζουν πίσω, αλλά δεν μπορούν συνέχεια μας λένε ότι μπορούν να κοπούν. Δεν είναι χρήματα της γενικής κυβέρνησης, είναι χρήματα του ΕΛΓΑ. Και είναι αποθεματικά τα οποία δεν μπορεί να τα πάει χέρι κανένα υπουργείο? Όχι, μόνο του ΕΛΓΑ είναι. Ωραία. Και επειδή ξεκινάει από το μηδέν το σύστημα το φετινό, τα χρήματα αυτά γυρίζουν σε αυτούς όλα. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει, μπορούν να κάνουν, πέρα από αυτό που μας είπατε προηγουμένως, όσοι δεν κάνανε δήλωση καλλιέργειας να την κάνουν άμεσα, οι αγρότες οι οποίοι έχουν χτυπηθεί? Θα κάνουν δήλωση ζημιάς όπως γινόταν παλιότερα. Είναι να πάει πάλι κάποιο κλιμπάκιο να ελέγξει? Βεβαίως, ναι, ναι, θα δηλώσουν. Πότε θα γίνουν αυτά? Όταν δηλώσουν. Θα δηλώσουν, πληρώνουν ένα ευρώ το στρέμμα για τη δήλωση που θα κάνουν στις κοινότητες και στις δημαρχίες. Ναι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία παίρνουν οι εκτιμητές γεωπόνοι που βγαίνουν έξω. Ήταν αυτά και υπάρχουν και τώρα. Πρέπει να δηλώσουν μέσα σε 12 μέρες. Ναι. Από σήμερα κλείνει σε 12 μέρες το σύστημα και βγαίνουν οι γεωπόνοι έξω, κάνουν εκτιμήσεις. Μετά βγαίνουν οι γεωπόνοι. Αυτό το ζήτημα ότι μετά μπορεί οι ζημιές να μην είναι όπως την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα. Όχι, γιατί. Έχει καλυφθεί από τη δική σας επίσκεψη, έχετε δει εσείς δηλαδή. Ναι, οι γεωπόνοι είναι ενήμεροι για αυτά τα γεγονότα. Παρακολουθούμε την κατάσταση και κάθε μέρα με τους επόπτες, με τους συνδηματάρχες και από το προϊστάμενο του καταστήματος από μένα. Ξέρουμε που βρίσκονται. Δεν θα αργήσουμε. Είμαστε τώρα σε μια εποχή που δεν είχαμε δουλειές. Τώρα ανοίγουν οι δουλειές. Μέχρι τώρα καθόμασταν. Δεν είχαμε δουλειές φέτος, ούτε πλημμύρες είχαμε, ούτε φαινόμενα ακραία καιρικά. Τώρα ξεκινάνε, υπάρχουν γεωπόνοι, είμαστε στη διάθεσή τους να ξεκινήσουμε άμεσα. Να μην είστε απροπόνητοι μόνο, γιατί θέλει δουλειά αυτή η υπόθεση τώρα, έτσι δεν είναι? Επειδή δεν είχατε δουλειά, δηλαδή. Είναι όλοι μόνιμοι. Δεν υπάρχουν τώρα συμβασιούχοι εδώ. Έχουν σταματήσει συμβασιούχοι, είναι όλοι μόνιμοι. Αυτοί είναι παλιοί γεωπόνοι, δεν υπάρχουν άτομα που να είναι άσχετα, ούτε χρειάζεται να τους ενημερώσουμε. Είναι ενημερωμένοι όλοι. Ωραία. Κρατώ αυτό επίσης που μας είπατε, ότι για την Κυριακή κυρίως. Την Κυριακή κυρίως υπάρχει Κυριακή από το κυρίως... ΚΕΜΕ. Από το ΚΕΜΕ κέντρο, ειδοποίηση η έκτακτη, έτσι. Ναι. Για χαλάζι σε όλη την περιοχή. Μακεδονία και Θράκη. Μακεδονία και Θράκη. Και φοβάμαι και εγώ, γιατί είδα και τον καιρό απόψε με μαύρα σύννεφα. Όταν υπάρχουν μαύρα σύννεφα, δεν κάτι είναι έρχεται. Καλό σημάδι. Νομίζουμε ότι τα λευκά φέρουν το χαλάζι, αλλά δυστυχώς τα μαύρα με τις καταιγίδες φέρουν το χαλάζι. Κύριε Τσέτρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα εγώ πολύ και μας δώσατε μαύρα μαντάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάλεσμα για συμμετοχή στην πανελλαδική 24ωρη απεργία απίφθινε προς όλους ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου, Απόστολος Γιγκούδης. Η απεργία έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, η συμμετοχή όλων είναι σημαντική για να καταλάβουν οι κυβερνώντες πως οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δεχθούν και επιπρόσθετα μέτρα. Σε μαζικό ξεσηκωμό κάλεσε μισθωτούς, εργαζόμενους και συνταξιούχους ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου, Απόστολος Γκικούδης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που εξήγηλε σε ΕΚΙ ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Όπως είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, η απεργία και ο αγώνας των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ έχει στόχο και σκοπό τη διασφάλιση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας που αποτελούν, όπως είπε, μοχλό ανάπτυξης της χώρας και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Την Τετάρτη 15 Ιουνίου καλούμε τον κόσμο να κατέβει στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων, του Εργατικού Κέντρου συγκεκριμένα, για να διαδηλώσουμε και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στα καινούργια μέτρα που έρχονται με το Μνημόνιο 2 ή το Μεσοπρόθεσμο όπως το βαφτίσανε. Για να καταλάβουν πλέον οι κυβερνώντες ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί έχουν πιάσει πάτο. Δεν μπορούν να δώσουν άλλα. Ό,τι ήταν να δώσουν, τα δώσανε. Και με την ελαστικοποίηση της εργασίας και με το κόψιμο του μισθού. Έχουν πρόβλημα επιβίωσης πλέον.
Και αν κρίνουμε και από τους αγανακτισμένους πολίτες την αντίδραση της κυβέρνησης, μόνο από το πλήθος του κόσμου καταλαβαίνουν. Εάν γεμίσουμε τους δρόμους και τις πλατείες της συγκεντρώσης των συνδικάτων, μόνο έτσι θα καταλάβουν και θα κάνουν πίσω. Ο κύριος Γκικούδης τόνισε πως είναι χρέος όλων να βρεθούν στην απεργιακή συγκέντρωση, λέγοντας πως πρέπει να δείξουν την αντίθεσή τους στις εκβιαστικές, όπως τις χαρακτήρισε, απαιτήσεις της Τρόικας. Η ελαστικοποίηση περαιτέρω, λέει, των σχέσεων της εργασίας. Δηλαδή, πόσο πιο ελαστικές να γίνουν. Οι εργοδότες απολύουν όποτε θέλουν, πληρώνουν όποτε θέλουν, εκ περιτροπής εργασία μονομερώς έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν, θα ελαστικοποιηθούν, λέει, κι άλλο. Γιατί στην Ευρώπη, π.χ. στη Δανία που μας αναφέρουν, είναι ελεύθερες. Εκεί όμως το Ταμείο Ανεργίας για 5 χρόνια είναι 1.900 ευρώ. Εμείς είναι 3 μηνιάτικα και 4 πολλές φορές αυτές. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ό,τι μας συμφέρει μόνο. Λογαριασμός μισθοδοσίας και σύνταξης έξτρα με προνομιακό επιτόκιο 5%. Τράπεζα Κύπρου. Χαρίλα, πρώτη του μήνα. Give me five. Όταν οι μισθός ή οι σύνταξή σας παίρνουν παραπάνω αξία, φαίνεται. Λογαριασμός μισθοδοσίας έξτρα για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους από την Τράπεζα Κύπρου. Με προνομιακό επιτόκιο 5% και έξτρα ωφέλη σε τραπεζικά προϊόντα. Τράπεζα Κύπρου. Όταν κάποιοι υπόσχονται χαμηλές τιμές, εμείς κάνουμε πραγματικά τις μεγαλύτερες προσφορές. Kimmerland Istiqbal. Max τριθέσιος καναπές, μόνο 139 ευρώ. Κούμπο γωνιακός καναπές με δώρο σκαμπό, μόνο 489 ευρώ. Nova σε τραπεζαρίας, μόνο 1100 ευρώ. Lotus σε τραπεζαρίας, μόνο 1079 ευρώ. Nova σε κρεβατοκάμαρας, μόνο 1059 ευρώ. Lotus σε κρεβατοκάμαρας, 869 ευρώ. Ποτέ άλλοτε τόσο ποιοτικά σε τόσο προσιτές τιμές. Kimmerland Istiqbal. Πραγματικά μεγάλες προσφορές. Για δέκατη συνεχή χρονιά παρχάρια στο χειρό νυμφέας της Ροδόπης. Την Κυριακή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί, δεκάδες σύλλογοι από όλη την περιφέρεια ανταμώνουν στο Παρχάρ το ποντιακό λαϊκό πανηγύρι. Στο Παρχάρ της Ροδόπης, σύλλογοι Θρακιωτών, Αρβανιτών και Γαγκαβούζιδων, Σαρακατσάνοι από τη Βουλγαρία, Πόντιοι από την ελληνική κοινότητα Κελεντζίκ της Ρωσίας και οι Λιράριδες Αντέμε Κιζ και Νουρί Κότς από την Τραπεζούντα. Λύρες, αγγεία, γκάιντες, ζουρνάδες, δαούλια και για όλο τον κόσμο πισία, πυροσκία, τσιριχτά, σουρβά και αυθεντικό ταν. Διοργάνωση, Σύλλογος Ποντίων Ροδόπης, η Τραπεζούντα. Κυριακή, 12 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί, Ούλεντάμανσο Παρχάρ, στο οχυρό νυμφέας, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Κομωτινή. Βλέπετε μια αλυσίδα. Εμείς βλέπουμε πολλά περισσότερα. Τώρα μια χρυσή αλυσίδα που δεν θέλετε σας δίνει χρήματα για αυτά που πάντα θέλατε. Eurogold.gr. Στείλτε